Ετοιμάζεται για τη σέντρα με φάλσο η μπαλιά του. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, πάσα του Φορτούνη. Και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Φράνκο Χάρα στο 89. Τώρα ο Χάρα στην πλάτη της άμυνας του Πλατανιά έχει ευκαιρία για να ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός. 1-1 με τον Χάρα να σκοράρει στο 87. Ντοσεβή. Νέα σέντρα, εκείνο ο Μπέρτος που κάνει λάθος. Χάρα, το σουτ γκολ για τον Ολυμπιακό. Δώρο από τον Μπέρτο, έναν από τους κορυφαίους παίκτες της Ξάνθης στο πρώτο ημίχρονο. Πέφτει στα πόδια εδώ. Το Χάρα τελειώνει υποδειγματικά. Είναι πολύ ωραίο πλασέ. Η πίεση του Διώγο και του Λέτο ανάγκασαν σε συνεχόμενα λάθη την άμυνα της Νόρτσελαντ. Και ο Σεμπαστιάν Λέτο είναι αυτός που προλαβαίνει τον αμυντικό και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Αφήνει ο Διόγκο έξυπνα, ο Λέτο δεν είναι εύκολο να προλάβει, τα καταφέρνει όμως, κάνει και την τρίπλα ο Λέτο στον αντιπαλό του και γκολ 3-0 ο Τωρασίδης. Προλαβαίνει τον Φρίντριχ για να κάνει το 3-0 με αυτό το πλασέ, νέος τρίαμβος του Ολυμπιακού απόψε στο Καραϊσκάκη. Πίσω από τη σέντρα και ζωγράφισε στο γρασίδι του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ξανά το πανέμορφο τέρμα του Λέτο. Καλή κίνηση εκεί από τον Γεωργιάδη. Έχουμε την κεφαλιά. Γκολ από τον Ανατολάκη. Γκολ του Ανατολάκη. Κοιτάξτε το Σούρερ. Τι ωραία. Έφερε την μπάλα στο δεξί. Να και η σέντρα του και να και η κεφαλιά από τον Γιώργο Ανατολάκη. Γεωργάτος ψάχνει, η Κόντε στον γκολ, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ, 1-0. Το γκολ του Ολυμπιακού με τον Σούρερ, ο Γκάμπριελ Σούρερ. Ο Σούρερ θα πάρει την κεφαλιά, ο Κωνσταντίνου από κοντά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων. Ο Κύπριος μειώνει σε 2-1. Πάρα πολύ έξυπνη παλιά, Πατσατζόγλου που παίζει έναν ελεύθερο ρόλο στη μεσαία γραμμή. Βγαίνει μέχρι και κρυφός κυνηγός. Τιόγκο εκπληκτικό δεύτερο γκολ με τον Μπελούτσι. Ένα γκολ ποίημα θα μου επιτρέψετε να πω, μια ζωγραφιά από τους Ερυθρόλευκους 13 του Σεπτέμβρη. Μήπως να πάμε έτσι πως είμαστε. Για να δούμε, η παλιά δεν offside το Καλέτη, αλλά χάνει λίγο το κοντρόλ, φεύγει η πλάγια. Γυρίζει γκολ 4-1. Ο Μπελούτσι 4-1. Πέρασε ο Λέτο στη θέση του Τζόρτζεβιτς. Ο Τιόγκο από τα αριστερά για τον Μπελούτσι. Κεφαλιά του Αργεντίνου στα δίκτυα. Ο Ολυμπιακός ξεκλειδώνει την άμυνα του Όφη. Εξαιρετική η σέντρα του Διόγκο. Άριστη κεφαλιά του Μπελούτσι. Μητρόπουλος. Φούνες. Φούνες έχει μόνο το Βασιλόπουλο, τον περνάει. Πλασάρι, δεν μπορεί ο Παπαδόπουλος. 1-3. Γκολ από το Φούνες. Δίνει για τον Φούνες. Ο Φούνες έχει τον Βασιλόπουλο. Ο Βασιλόπουλος ούτε καν κινείται προς το μέρος του. Έτσι ο Φούνες βρίσκει διάδρομο με τα αριστερό. Δυνατό σου του Φούνες και η μπάλα γκολ. Έξω από την περιοχή του Απόλλωνα Μητρόπουλος. Προσπαθεί να μπει, τα καταφέρνει. Δίνει στον Φούνες. Πολύ ωραίο το πλασαριστό σούτ από τον Αργεντινό παίκτη του Ολυμπιακού. Ένα καταπληκτικό γκολ στο 75. Απόλλωνας Ολυμπιακός στη Ριζούπολη 0-2. Και ο Ολυμπιακός στην αντεπίθεση με τον Σαβιόλα να φεύγει από τον Μπαϊκαρά. Να δίνει για το Σάμαρη. Αυτός ξανά για το Σαβιόλα. Φοβερό γκολ. Τσίμπημα καταπληκτικό, υποδειγματικό τελείωμα. Ο Φολέμας θα πάρει την μπάλα, μια καλή σέντρα, θέλει ο Φολέμας. Θα περάσει ψηλά, θα σε την μπάλα ψηλά. Θα το κάνει, που στέλνει με το αριστερό. Ούτε στο βίντεο. 2-1 Ολυμπιακός. Μανιάτης. Παίζει το 1-2 με τον Σαβιόλα, πάρα πολύ ωραία. Έχει κάνει κίνηση ο Λαϊτάν, περιμένει και ο Φουστέρ με τον Κάμπελ. Ο Μανιάτης σε θέση βολής προτίμησε την πάσα για τον Σαβιόλα στα δίχτυα. Κυρίζει ο διαιτητής, εκτελεί ο Φορτούνης, κεφαλιά του Καμπιάσο, μπάλα στα δίχτυα. 1-1 ο έξαλλος πανηγυρισμός του Μάρκο Σίλβα για την κεφαλιά γκολ του Εστέμπαν Καμπιάσο. Φουστέρ, ο Καμπιάσο, 1-1 στο 38, Ολυμπιακός ισοφαρίζει ο Καμπιάσο. Ο Σαριφάρτ αφού έκλεψε την μπάλα και στη συνέχεια ταλαιπώρησε τον Τόσιτς, τροφοδότησε τον Καμπιάσο που εκτέλεσε άμεσα. Ο Ερανός ταλαιπωρεί, βγάζει σε ένα Καμπιάσο,
Χαμηλά ο Μπαγάσα με πάσα για τον Μιραλάση, ευκαιρία γκολ! Για τον Βέλγο. Στην 21η του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τροφοδοτήσει τον Ιμπαγκάσα με τα κουνάκια. Ξανά η πάσα για τον Ζαϊρή. Εξαιρετική κίνηση από τον Ζαϊρή. 1-0 από τον Ιμπαγκάσα. Προηγήθηκε 1-0 με τον γκολ του Μελίση στο 4. Εξαιρετική ενέργεια. Μπάλα. Δεν του βγήκε. Μανιάτης. Δεν είναι καλό. Κόμως είναι γκολ. Είναι γκολ. Η μπάλα βρήκε στον Ντομίνγκες. Και πήγε στα δίχτυα. Εκτελεί τον Τεχέα διότι τεινάζεται ο Ισπανός. Ντομίνγκες, εκπληκτικό γκολ στο 54, απίθανο. Αλεχάνδρο Τσόρι. Τσόρι ανοίγει την μπάλα για να ξεφύγει από τον Μπέρτο. Συνεχίζει ο Τσόρι Ντομίνγκες, εντυπωσιακή προσπάθεια, αφήνει πλεονέκτημα ο Κουκουλάκης. Τσόρι Ντομίνγκες, εκπληκτικό γκολ στο 63. Ξαναδούμε εδώ η τεράστια κλάση του Τσόρι Ντομίνγκες, μια ενέργεια που ξεκινά πίσω από τη σέντρα. Του γίνεται φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα, το έδειξε χαρακτηριστικά ο Κουκουλάκης. Και με αυτό το απίθανο πλασέ, με το τσίπημα της μπάλας, την έστειλε ακριβώς εκεί που ήθελε. Εδώ βλέπουμε πως γίνεται το φάουλ από τον Πέρτο. Αυτή είναι η κίνηση που ουσιαστικά πια του είχε ανοίξει το δρόμο. Και με τα πόδια που έχει, με τα φάλτσα που ξέρει να βάλει, κοιτάξτε πόσο ωραία. Έχει και τον Ντομίνγκες ως λύση, του έδωσε την μπάλα, το σουτ. Γκολ από τον Τσόρι Ντομίνγκες, το 94. Μπαίνει στο μάτς με την εκκίνηση της παράτασης και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Τζεβίτς έμεινε όρθιος, έβγαλε και τη σέντρα. Μπάλα βγαίνει έξω, Γκαλέτη, σοφάριση για τον Ολυμπιακό. 1-1. Τίδης, καλή πασα έβγαλε στον Γκαλέτη, ευκαιρία, το σουτ, η σοφάριση, 1-1. Από τον Λουτσιάνο Γκαλέτη. Ξερό δεξί σουτ στην κλειστή γωνία. Ό,τι δεν ήρθε για τον Ολυμπιακό με οργανωμένες επιθέσεις και σουτ μέσα από την περιοχή, ήρθε έξω από αυτή. Κεραυνός του Γκαλέτη και 1-1 για τον Ολυμπιακό. Το φάλτσο του Αργεντίνου ευνηδία στον Αμπάρη και το μάτς ήρθε σε ισορροπία και πάλι. Κρατάει ο Βραζιλιάνος, ανοίγει στον Γκαλέτη, το σουτ στην κίνηση, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον Ολυμπιακό με τη συμπλήρωση του πενταλέπτου. Με τον γκολ του Γκαλέτη, το 10ο στο πρωτάθλημα, του πρώτου σκόρερ του. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό, εδώ καταπληκτική ενέργεια από τον Ντιόγο, όπως και η πάσα του στον χώρο. Έχετε απαντήσει. Εύστοχα για να δούμε τον Ολυμπιακό, 4-3 από τον Λουτσιάνο Γκαλέτη. 4-3. Ο Ολυμπιακός που βρίσκει τρόπο, ο Γκαλέτη πανηγυρίζει. Ξανά εδώ καμία περίπτωση offside για τον Γκαλέτη που δέχεται την μπάλα του Τζόρτζεβιτς εκεί. Δεν υπάρχει κανείς παίκτης της ΑΕΚ.